Φωτεινή, καλημέρα σας. Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Κουράγιο σε όλους, γιατί τα δύσκολα είναι για όλους. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα σας, ο Θεοδωρικάκος είπε θα σας δώσει πεζοδρόμια. Μπράβο στο Θεοδωρικάκο. Αλλά τι να κάνουμε άμα δεν υπάρχουν και πολλά πεζοδρόμια εκεί πέρα. Τι θα κάνετε. Λοιπόν, να πω λίγο τη γνώμη μου. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους ιδιοκτήτες εστίασης, για τους επιχειρηματίες εστίασης. Είναι προφανές, δεν είναι μόνο για αυτούς, αλλά επειδή το σπίτι μας κοιτάμε είναι αυτή τη στιγμή, οι δυσκολίες είναι τρομακτικές. Εδώ όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο το έγραψε και σε μια επιστολή που ήταν. Για πρώτη φορά στον νόμο ότι υπάρχουν άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη θέση. Και αυτό το πιστεύω βαθιά. Να είμαστε καλά. Αλλά έχουμε έναν δήμαρχο δηλαδή. Ναι. Ο οποίος πραγματικά είναι δίπλα μας. Είναι παντού. Και το λέω εγώ. Είναι παντού. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, έναν μπακ θα βρεις από κάτω. Δηλαδή, νομίζω ότι ο τύπος πρέπει να έχει κλωνοποιηθεί. Αλήθεια είναι. Έχει γίνει minions. Κυκλοφορούν μπακομίνιονς. Δεν το λέω αυτό. Το ένα μαγαζί, το By the Glass, έχει τη τύχη να έχει εξωτερικό χώρο. Δυστυχώς το Ιταλικό, που είναι και μια καινούργια μεγάλη επένδυση, που είναι πάνω στη Μητροπόλεως, περιμένοντας τους τουρίστες, τον κόσμο, το αυτό, το. Δεν έχει εξωτερικό χώρο. Μην ανησυχείς, Φωτεινή, θα έρθουμε να πιούμε παρέα. Δεν θα πάνε χαμένα τουλάχιστον τα κρασιά. Αλήθεια είναι. Είναι ελάχιστος ο χώρος. Άρα δεν μιλάω εκ του ασφαλούς, γιατί έχω εξωτερικό χώρο σε ένα μαγαζί μου. Mm-hmm. Θα λέω το άλλο που δεν έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή πραγματικά βρίσκεται παντού και κάνει ό,τι μπορεί. Και είναι έτοιμος, από ό,τι μαθαίνω, να ανακοινωθεί ότι όποιος έχει μπροστά ακόμη και πεζοδρόμιο είναι έτοιμοι να καταλάβουν πεζοδρόμιο για να μπορέσουν τα μαγαζιά να καλύψουν λίγο την κασούρα τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζητήσει και άλλα τρία πράγματα. Από 1 Ιουλίου, λέει, ξανανοίγουμε. Open for business για τουρίστες. Δεν θα είναι σύντομο αυτό. Δεν θα είναι όντως. Έχουμε... Πιστεύω ότι θα είναι σύντομο αυτό. Και αν είναι, θα είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε δουλειά μεταξύ μας. Εγώ νομίζω ότι για 1,5 χρόνο θα ζήσουμε με τη συνθήκη του κορονοϊού. Ω Παναγία μου. Γι' αυτό και να πρέπει τα μαγαζιά και όλοι οι άνθρωποι. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο. Ατομική και κοινωνική ευθύνη. Εγώ είμαι με το γιο μου σήμερα. Έξω με μάσκες. Πήγα στην τράπεζα, είχα στο κομμωτήριο. Θέλω να πω ότι ο κορονοϊός δεν ήρθε για να φύγει. Συγγνώμη, ήσουν πρώτη βδομάδα στα ραντεβού κομμωτηρίου. Ναι. Με συγχωρείς, ο φίλος μου ο Πάρης Παπαβασιλείου, εμπορικός σύλλογος Νέας Μύρνης, φοβερός επιχειρηματίας στα οπτικά, λέει κοινωνιολογικό τεστ για να δείτε σε ποια κοινωνική τάξη ανήκετε. Θα πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε ραντεβού στο κομμωτήριο το Σαββατοκύριακο. Όποιος είναι την πρώτη βδομάδα είναι... Πώς το λένε, αριστοκράτες. Είναι απλά γείτονος και φίλος. Τα κάνουμε όλα στο κέντρο. Αστειεύομαι. Γνωριζόμαστε, το καταλαβαίνω. Και βρήκα βεβαίως και μια ευκαιρία να αναφερθώ στον καλό μου φίλο, τον Μπάρη. Καλά έκανες. Οπότε... Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Επιδότηση εργασίας θα βγει για Ταμείο Ενεργείας. Ακούγεται ότι αυτό θα γίνει. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι και εκεί κατευθύνονται προς την επιδότηση εργασίας. Που σημαίνει ότι εγώ δεν απολύω, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν έχω κάνει τρίτα του κόσμου, δεν θα χρειαστώ όλο το προσωπικό, είναι προφανές. Αστείευεσαι. Απλά μαθηματικά. Άρα, αν γίνει μια επιδότηση εργασίας, τα παιδιά εμένα, ας πούμε, ήδη έχουν δεχτεί όλα να δουλεύουν λιγότερες μέρες για να μπορούν όλοι να παίρνουν κάποιο μεροκάματο. Γιατί? Για να είναι μέσα στην αγορά και να έχουν ένα αυτονόητο εισόδημα. Αν υπάρχει λοιπόν και μια επιδότηση εργασίας, αντιλαμβανόμαστε όλοι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. ΦΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε, τουλάχιστον για ένα χρόνο, και τα ενίκια. Φωτεινή, εγώ νομίζω. Θα ήθελα, ναι. Ναι. Ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα να τα λέμε από καιρού εις καιρών. Δηλαδή, με μεγάλη μου χαρά. Μέσα σε αυτήν την έτσι, περίοδο που θα διανύσουμε μαζί, διότι και εμείς εδώ θα είμαστε, στα μικρόφωνα, δεν φύγαμε καν από την πανδημία. Έτσι, λοιπόν, όλους μας θέλω να βγαίνουμε μπαμπαμ, και να μας λες. Έτσι. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, ξέρεις. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι η εστίαση και κάθε επιχείρηση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι προμηθευτές, είναι ο Μανάβης, είναι ο Χασάπης. Τα έχει πει και ο Άδωνης. Εφοδιαστική αλυσίδα. Supply chain. Έτσι είναι. Να σου πω... Είναι οι εργαζόμενοι. Παρακαλώ. Θα τα πούμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα απλά ένα στίγμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πω ότι πραγματικά αισθανόμαστε για πρώτη φορά περισσότερο ασφαλής από ό,τι θα μπορούσαμε να αισθανθούμε. Παιδί μου, έχουμε δήμαρχο και πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά έχουμε δήμαρχο και πρωθυπουργό. Αυτό θα ήθελα και στη συνάντηση που κανονίζεις θα ήθελα να είμαι παρούσα, σε παρακαλώ. Μα εννοείται ότι θα είσαι παρούσα. Ευχαριστώ πολύ. Αστειεύεσαι. Πήρα εγώ ευχαριστώ.